Με μια ειρηνική, πάνδημη και εντυπωσιακή αντιρατσιστική πορεία, η κοινωνία της Ξάνθης έδωσε την πιο μαζική και αποστομωτική απάντηση στα φαινόμενα ρατσισμού που έκαναν την εμφάνισή τους στην περιοχή, αλλά και σε όσους λυσαλέα πολέμησαν την υπερκομματική διοργάνωση της κινητοποίησης. Ήταν η μεγαλύτερη πορεία που έχει καταγραφεί σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας. Πάνω από 2.500 κόσμου, ενδεχομένως 3.000, χριστιανοί και μουσουλμάνοι όλων των πολιτικών και επαγγελματικών χώρων, βρέθηκαν στην πόλη και διαδήλωσαν ενωμένοι απέναντι στο ρατσισμό της Χρυσής Αυγής και οποιοδήποτε άλλου πολιτικού ή απολύτικου μορφώματος. Αφορμή για την πορεία υπήρξε η επίθεση χρυσαυγητών εναντίον 30χρονων μουσουλμάνων στην κεντρική πλατεία και η τρομοκράτηση μαθητών φροντιστηρίου και θαμών καφέ γύρω από την καταγωγή τους. Ξεκίνησε από μια ιδέα του βουλευτή Ζεϊμπέκ Χουσέιν και αγκαλιάστηκε από τα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΔΙΜΑΡ, οικολόγους καθώς και το εργατικό κέντρο την ΕΛΜΕ Ξάνθης, τον Αγροτικό Σύλλογο Γεωργών Τοπίρου, την Ένωση Γιατρών Νοσοκομείου Ξάνθης, την Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ξάνθης, ενώ τη συμπαράσταση και συμμετοχή τους εξέφρασαν και άλλοι φορείς με ανακοινώσεις τους. Μία συμμορία δεν θα εκτρέψει τους δημοκρατικούς μας θεσμούς σε επικίνδυνα μονοπάτια. Κανείς δεν θα απειλήσει τις ανθρωπιστικές αρχές και τις αξίες που καθοδήγησαν τον αγώνα και την κοινωνία ειρήνης και σεβασμού στο διαφορετικό. Κανείς δεν θα μεταβάλει την Ξάνθη σε κοινωνία φόβου και απειλής. Ζητούμε όμως και από την πολιτεία, όπως αυτή εκφράζεται τοπικά και κεντρικά, να επιδεικνύει τα απαιτούμενα αντανακλαστικά για να αντιμετωπίσει και να αποτρέψει με την αμεσότητα της παρέμβασης τα φαινόμενα βίας που πλήττουν την περιοχή. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια σήμερα. Η παρουσία όλων μας εδώ είναι μια απάντηση σε όλους αυτούς που επιχειρούν με βία να εκφράσουν αυτή την κοινωνία. Αυτή η κοινωνία εκφράζεται ειρηνικά και είναι σήμερα εδώ για να αντιδράσει σε όσα συνέβησαν τον τελευταίο καιρό και να πει όχι στο ρατσισμό. Αυτή η μέρα πιστεύω ότι ανήκει στο ξανθιώτικο λαό. Είναι ένα μήνυμα από όλους τους πολιτικούς φορείς, ένα ισχυρό όχι στο ρατσισμό, στη βία. Δεν υπάρχει κομματική ταμπέλα, δεν υπάρχει μουσουλμάνος, χριστιανός, πλειονοτικός, μειονοτικός. Είμαστε όλοι μαζί για να πούμε το ισχυρό όχι και δεν θα περάσει το μήνυμα του τρόμου, του εκβιασμού στη Ξάνθη. Υπάρχει μια πολύ καλή συνύπαρξη του μειονοτικού και του πλειονοτικού στοιχείου και όλοι μαζί λέμε ναι σε αυτή την ειρηνική πορεία που πιστεύω ότι θα δώσει το ισχυρό της μήνυμα. Το γεγονός της προ-προηγούμενης εβδομάδας, το οποίο δεν είναι το μοναδικό, είχαμε και άλλα τέτοια, ανάγκασαν τα κόμματα και τους φορείς να πάρουν αυτή την απόφαση και να δράσουν δυναμικά απέναντι στη βία. Η βία από όπου και να προέρχεται είναι καταδικαστέα. Και όταν αυτή η βία έχει και στόχους ρατσιστικούς είναι ακόμη χειρότερη. Πήραμε την πρωτοβουλία οι φορείς, τα κόμματα και καλέσαμε τον ξανθιώτικο λαό να δώσει ένα ειρηνικό παρόν καταδικάζοντας τη βία. Εύχομαι και ελπίζω να είναι και η παρουσία των ξανθιωτών δυναμική ώστε να δοθεί μία απάντηση απέναντι στους εκφραστές της βίας και σε αυτούς που την υποστηρίζουν. Είμαστε κάθετοι στην βία από όπου και αν προέρχεται. Και με την παρουσία μου, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, αυτό θέλω να καταδικάσω σήμερα. Και επειδή λέχτηκαν και πολλά και ακούστηκαν αυτό το διάστημα, όποιος μας καλέσει σε οποιαδήποτε διαμαρτυρία κατά της βίας και ειδικά τα κόμματα που προέρχονται από το κοινοβουλευτικό τόξο, θα συμμετέχουμε. Γιατί θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ότι η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα και ότι πρέπει οι άνθρωποι να συνεργάζονται και να λύνουμε τα προβλήματά μας πολιτικά. Το γενικό ερώτημα πλανάται σε όλη τη χώρα. Το αν υπάρχει πλέον στη χώρα μας ζήτημα ρατσισμού και ξενοφοβίας. Και ακόμη, αν υπάρχει κίνηση το να περάσει πλέον στο λαό ο φασισμός και ο ναζισμός. Με τις γνωστές μεθόδους και βέβαια, αν θέλετε, και μέσα από την νομιμοποίηση πλέον της Βουλής που έχει πάρει και το συγκεκριμένο κόμμα. Η απάντηση είναι γνωστή σε όλους. Ασφαλώς υπάρχει. Και υπ' αυτήν την έννοια, όσοι πολίτες και όσοι εκπροσωπούν και φορείς πιστεύουν στα ιδανικά της δημοκρατίας, δεν μπορούν παρά να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις
όποιοι και αναλαμβάνουν τις πρωτοβουλίες. Στην περιοχή μας ιδιαίτερα, η δράση της Χρυσής Αυγής πανελλαδικά και σε όλες τις πόλεις έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που ξέρουμε. Θεωρήσαμε και θεωρούμε ως διοργανωτές αυτού του συλλαλητηρίου ότι η περιοχή μας, η Ξάνθη, η Θράκη γενικότερα, μια πολυπολιτισμική περιοχή με πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσπάθεια να κρατηθεί αυτό το κλίμα της κοινωνικής συνοχής και να υπάρξει ενιαία αντίδραση όταν εκδηλώνονται φαινόμενα αμφισβήτησης αυτής της πραγματικότητας που πολλά χρόνια με πολύ κόπο κτίσανε όλοι οι πολίτες αυτής της περιοχής και οι πολιτικές δυνάμεις. Θεωρώ ότι επιτεύχθηκε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η συσπήρωση αυτής της κοινωνίας. Θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερη, αλλά ο δρόμος μπροστά μας είναι και θεωρώ ότι στο επόμενο διάστημα θα υπάρξουν και πιο ολοκληρωμένες αντιδράσεις σε ό,τι τίνει να διαταράξει αυτό το καθεστώς.